ένα κομμάτι από την συνέντευξη του πάντα προκλητικού, θα έλεγα, Νότη Σφακιανάκη, καθώς οι απόψεις του μερικές φορές μπορεί να είναι ακραίες. Λοιπόν, να δούμε. Μερικές φορές. Αναφέρεται στη Δέσποινα Βανδύ, καθώς και στους πρόσφυγες. Επειδή ξέρω τι λέει, για τους πρόσφυγες θα γίνει συζήτηση με αυτό που λέει. Αλλά και για τη Δέσποινα Βανδύ δίνει, ρίχνει λάδι στη φωτιά λέγοντας κάτι το οποίο εγώ δεν το έχω ξανακούσει. Γιατί το είχαμε εμείς. Ναι, μείναμε όλοι. Να δούμε τον Νότη Σφακιανάκη στον Τάσο. Θα γίνει χαμός τώρα. Ναι, χαμός, όντως. Με τη Δέσποινα την Βανδύ αυτό που έκανε ήταν μέγιστο ατόπιμα, διότι οι πεπιθήσεις σου, αν λογοκρίνονται από τον συνάδελφό σου, οι πεπιθήσεις σου, οι οποίες όμως είναι μη αντιληπτές, δεν αντελήφθη τι είπα η Δέσποινα Βανδύ, το ότι απεχώρησε τώρα έχει να κάνει με άλλα πράγματα, διότι όταν, νομίζω εγώ, όταν έχεις δοσοληψίες με το δημόσιο μεγάλου κεφαλαίου κτλ., είναι εύκολο να σε πείσουν να αποχωρήσεις. Μπορεί να ήταν οι γονείς μετανάστες, εγώ ήμουν ο ίδιος μετανάστης στην Γερμανία. Και μητέρας. Και εγώ, βεβαίως. Και εγώ με τους μετανάστες δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα, διότι έχουν μεταναστεύσει άνθρωποι πάρα πολύ από την οικογένειά μου σε άλλες χώρες του κόσμου. Δεν ήταν λάθρο μετανάστες, ήταν μετανάστες οι οποίοι πήραν άδεια από την χώρα στην οποία πήγαιναν, όπως και η μητέρα μου και εγώ. Και εδώ τώρα το κόλπο είναι στημένο και ήρθαν ορδές ανθρώπων οι οποίοι βιάζουν την πατρίδα μας. Ναι, αλλά είναι πρόσφυγες, παρόλο που εγώ δεν είμαι πρόσφυγες. Είναι ρυψάσπιδες, δεν είναι πρόσφυγες. Δεν τους επετέθη καμία άλλη χώρα, ξένος δηλαδή, λαός. Φύγαν από την πατρίδα τους που έχει εμφύλιο πόλεμο. Και μην ξεχνάς ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί εγώ τους έζησα όλο το καλοκαίρι στην ΚΟ, έρχονται με πορτοφόλια γεμάτα με 500. Είναι απίστευτο αυτό που είδα. Και αυτοί που έρχονται με τα μωρά που δεν έχουν στον ήλιο μπει. Με τα μωρά, αφού η μάνα τους έχει ένα πορτοφόλι γεμάτο, τι θα πει τα μωρά. Ναι, αλλά τώρα αυτό, όταν το λες, δεν καταλαβαίνεις ότι. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Και δεν θέλω να καταλάβω και δεν με ενδιαφέρει να καταλάβω την γνώμη των άλλων, η οποία είναι λανθασμένη. Τερμάτισε, παιδιά. Παιδιά, ο Νότης, όσο μεγαλώνει, γίνεται και πιο ακραία. Όσο μεγαλώνει, φουντώνει. Να πάμε από το light πρώτα. Ναι, με τη Βανδύ και το δημόσιο, παιδιά. Είπε πρώτη φορά ότι η Βανδύ αποχώρησε όχι επειδή την εκνεύρισαν αυτά που είπε, αλλά επειδή είχε κάποιες δυσοληψίες με το δημόσιο και κάποια από το δημόσιο την εξανάγκασαν να φύγει. Αυτό είπε. Να πω λίγο. Τι δυσοληψίες έχει η Βανδύ. Καλά, δεν σημαίνει ότι αυτά που λες είναι καλά. Όχι, σας λέω τι είπε, ρε παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Τι λέει. Εγώ έτσι πώς το άκουσα.